αμοχός του. 2019, πάμε για την εκκίνηση. Έχει δοθεί εκκίνηση στο κυπέλλο, αμοχός του. Έχει πολύ καλή εκκίνηση εξωτερικά. Η κόμματος Μανά που θέλει να διεκδικήσει την πρωτοπορία από την αρχή. Έρχεται η Μαρία Πολύβια εσωτερικά που θέλει και αυτή την πρωτοπορία και θα την πάρει λόγω εσωτερική. Ενώ έρχεται και η Διοτιμία τώρα εξωτερικά σε ένα ταχύ ρυθμό με τη Διοτιμία τελικά να παίρνει την πρωτοπορία από την Μαρία Πολύβια που είναι στη δεύτερη θέση. Πολύ γρήγορο ρυθμό. Η κόμματος Μανά είναι τρίτη. Χαβάη Μύρο είναι στη τέταρτη θέση. Μαρία Αναστασία θέλει να βελτιώσει την θέση τη σταδιακά. Μην και ότι Σαμπέγια η 3-1 και στην τελευταία θέση μείνει η Ματμαζέλ Κοκό. Καθώς στην πρωτοπορία έχει πάει Διοτιμία. Είναι ένα στο 1,5 μήκος από τη Μαρία Πολύβια. Κόμματος Μανά έρχεται και αυτή να πλασαριστεί και θέλει να περάσει αυτή η δεύτερη πίσω από τη Διοτιμία. Ενώ και η Μαρία Αναστασία αρχίζει το ανέβασμά της καθώς το 800. Διοτιμία, Κόμματος Μανά και Μαρία Αναστασία. Τρία φαβορή φαίνεται σιγά σιγά να ξεχωρίζουν. Στο 700 πάντα μπροστά είναι η Διοτιμία. Η Κόμματος Μανά είναι δεύτερη. Έρχεται τώρα η Μαρία Αναστασία στο κέντρο του στίβου να κάνει και αυτή την επίθεση της καθώς το 600. Διοτιμία μπροστά. Κόμματος Μανά τώρα θέλει να πλησιάσει στο μισό μήκος. Η Μαρία Αναστασία είναι 2 μήκη πιο πίσω. 500, Διοτιμία μπροστά. Κόμματος Νανά είναι στο 1,5 μήκος. Μαρία Αναστασία, 2-2,5 μήκη και αυτή θέλει να μπει τώρα στο 400 στη διεκδίκηση της νίκης. Καθώς όμως στη στροφή, Διοτιμία είναι μπροστά. Συνεχίζει την καταδίωξη. Κόμματος Νανά είναι στο 1,5 μήκος. Πιο πίσω είναι η Μαρία Αναστασία. Μπαίνει πρώτη Διοτιμία στην ευθεία. Είναι 2 μήκη από την Κόμματος Νανά. Συνεχίζει την καταδίωξη. Πιο πίσω είναι η Μαρία Αναστασία. Με τη Διοτιμία πάντα μπροστά. Είναι Κόμματος Νανά, είναι στα 2 μήκη. Θέλει να ξαναπλησιάσει όμως το τέλος. Διοτιμία και Κόμματος Νανά τώρα που επιστρέφει. Διοτιμία ακόμα τον ανάπτει την εξωτερική φαίνεται δυνατή. Διοτιμία όμως έχει πλεονέκτημα. Διοτιμία είναι κυπελούχος. Κόμματος Νανά, Μιγιώτης Αμπέγια και Μαρία Αναστασία στην τέταρτη θέση.